Μια φορά είναι άβολο, μετά από την πιο ουσιαστική άειλη, ανίποτη, ανεξερεύνητη διάλεκτο, κάποιος να προσπαθήσει βερμπαλιστικά να πει τι συμβαίνει. Μακαριότατε, σεβασμιότατη, Άγιε Πρωτοσύγγελε, σεβαστοί πατέρες, δημότατοι άρχοντες αυτού του τόπου, θα ήθελα καταρχήν να μου συγχωρέσετε ότι ακόμα εσωτερικά είμαι στο τέμπο της συμφωνίας, οπότε αν ακούτε λίγο να παίρνω ανάσες άριθμες, πιστεύω ότι έχω την κατανόησή σας. Απόψε νιώθω ότι επαναπροσδιορίζεται, αναδύεται και αναδεικνύεται ο όρος της τέχνης και της καλλιτεχνίας. Η καλλιτεχνία, όσο κι αν σε μουσικολογικά ή ετυμολογικά λεξικά πολύ έγκριτοι επιστήμονες έχουν αποπειραθεί να την εξερευνήσουν, γιατί να μου επιτρέψετε να σας πω, κάποιοι όροι και κάποιες καταστάσεις που με το ένα πόδι βρίσκονται στη γη και με το άλλο πόδι βρίσκονται στον ουρανό, κανένα λεξικό, κανένας επιστήμονας μέσω της πιο ενδελεχούς έρευνας δεν θα μπορέσει ποτέ όσα γιγαμπάιτ και RAM να έχει το κομπιούτερ του να το εξερευνήσει. Και ποιος είναι ο απλός λόγος γι' αυτό? Εμείς λεγόμαστε καλλιτέχνες. Εγώ, επειδή διευθύνω και παίζω πιάνο, οι αξιότιμοι φίλοι μου, οι συνάδελφοί μου, τα αδέλφια μου, η μουσική, επειδή ο καθένας στο όργανό του είναι εξαιρετικός μουσικός, αλλά είμαστε μόνο εμείς οι καλλιτέχνες. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης? Τι πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης για να ονομαστεί καλλιτέχνης? Πολύ απλά, αγαπητοί μου, κάλος, ομορφιά. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν έχουμε μόνο εμείς ομορφιά, γιατί εκείνος που μας έπλασε και μας δημιούργησε, μας έκανε όλους καλλιτέχνες. Μας έδωσε την ομορφιά στη ψυχή μας, να ακροαστούμε το δώρο της μουσικής, όχι σαν διασκέδαση, όχι για να περνάμε την ώρα, αλλά σαν μία απόπειρα να αποτινάξουμε την άγκυρα που μας κρατάει σε αυτή τη γη, αλλά δεν μας δίνει ασφάλεια, μας δίνει στασιμότητα, γιατί αυτό που ο καθένας σαν καλλιτέχνης πρέπει να κάνει είναι να κόψει τα δεσμά αυτής της άγκυρας και να πετάξει, να πάει εκεί που ανήκει η ψυχή του καθενός μας, γιατί, όπως ξέρετε όλοι πολύ καλύτερα από μένα, αυτό είναι ένα πολύ σύντομο ταξίδι και όσοι από εμάς έχουμε το δώρο να μας έχει δεθεί ταλέντο, το πρώτο πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μας ανήκει. Είμαστε απλά διαχειριστές του και πρέπει να το παραδώσουμε, τουλάχιστον όπως το βρήκαμε, γιατί να το κάνουμε καλύτερο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν ήμουν μικρός, στην εποχή μου, αν και δεν είναι πολύ παλιά, όταν αγαπούσες κάποιον, είτε ήταν αγόρι, κορίτσι, αδελφός, φίλος, και ήθελες να έρθεις κοντά του, έκανες κάτι που το θεωρώ πολύ ρομαντικό, πολύ ουσιαστικό και πολύ πνευματικό ταυτόχρονα. Έκοβες λίγο από το χέρι σου και έσταζε μια σταλαγματιά αίμα. Και έκοβε και ο άλλος από το χέρι του και έβγαινε λίγο αίμα. Και αυτά τα δύο χέρια τα βάζαμε μαζί και το αίμα το δικό μου πήγαινε με το αίμα του ανθρώπου που ήθελα να με συνδέσει αιώνια φιλία. Αυτό το λίγο κόψιμο του αίματος ζητάει και η τέχνη, ζητάει και η μουσική. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστικό της μουσικής μετά από 31, όχι 40 χρόνια που είμαι στη σκηνή, από 8 χρόνο παιδί, 9. Αυτό το λίγο αίμα ζητάει η μουσική. Γιατί ξέρετε κάτι, και εδώ είναι το υπέροχο πνευματικό μήνυμα που βγάζει η κλασική μουσική, γιατί όλοι αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι κατάφεραν να πονέσουν, και είναι επίτευγμα, ξέρετε, να πονάς και να δημιουργείς. Είναι το μεγαλύτερο δώρο. Όταν ήμουν μικρός, είχα πάρα πολλά νεύρα με το Θεό και έλεγα: είναι δυνατόν στον Μπετόβεν να του πήρες την ακοή? Γιατί το έκανες αυτό? Τι άδικος που είσαι. Του δίνεις από τη μία το ταλέντο και από την άλλη του το παίρνεις, τον κοφαίνεις? Είναι δυνατόν να είναι αγάπη αυτό? Ναι, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι αγάπη. Γιατί ο Μπετόβεν μέσα από αυτή τη δοκιμασία και μέσα από αυτήν τη δικαιοσύνη τελικά που του δόθηκε, έδωσε αυτά τα αριστουργήματα.
Αυτή είναι μια αλήθεια που εμείς οι μουσικοί δεν γνωρίζουμε, γιατί ανέμακτα καθόμαστε στους καναπέδες μας. Πάρα πολλοί από τους μουσικούς τους σημερινούς με παχυλούς μισθούς και παίζουν μια συμφωνία και δεν ξέρουν τι σημαίνει. Γιατί μπορεί μουσικολογικά και τιμολογικά να μπορούν να την αναλύσουν μέχρι την τελευταία νότα, αλλά τι ξέρουν για την ψυχή του δημιουργού. Γιατί ο καλλιτέχνης, μακαριότατε και κυρίες και κύριοι, είναι ποιητής, είναι ευγενής, γιατί ο άνθρωπος που έπλασε ο Θεός είναι όμορφος, ποιητής και ευγενής. Και όταν έχει αυτά τα τρία βασικά συστατικά, είναι ταυτόχρονα και δυνατός και γίνεται στρατιώτης και υπηρετή. Εγώ δεν ξέρω αν όλα μου τα χρόνια καταφέρνω να εμπνέω και να τρόπον την Άννα παρασύρω τους συναδέλφους μου σε αυτές τις σκέψεις και σε αυτή την ουσία της μουσικής, αλλά θέλω να δεσμευτώ τουλάχιστον σε όσους με ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια πως ακόμα και μόνος μου να μείνω, θα συνεχίσω να παίζω με αυτό τον ήχο της μουσικής. Κλείνοντας το πρόγραμμά μας και αφού σας ζητήσω συγγνώμη που σας είπα αυτά τα πράγματα, γιατί καλύτερα η ουσία είναι να σας αφήνουμε ο καθένας μέσα από την εικόνα του να εισπράττει και την αλήθεια του, γιατί η λογική δυστυχώς της μέρας μας είναι τροχοπέδι και άλωθη να μην συμβαίνουν πράγματα. Θα ήθελα με πολύ αγάπη, αφού ευχαριστήσω από καρδιάς το Μακαριότατο και του πω ότι σαν Βασίλης Σταυρόπουλος με τα δυο μου χέρια και τα 10 μου δάχτυλα θα είμαι πάντα στο πλευρό της Εκκλησίας για κοντά σας. Ξέρω ότι... Ξέρω ότι σας αρέσει ένα κομμάτι πάρα πολύ. Ψάξαμε, το βρήκαμε, το μάθαμε. Είναι το Ραντέτσκι Μάρς, είναι του Στράους. Συνήθως παίζεται την πρωτοχρονιά. Εγώ αυτό που εύχομαι είναι αυτή την ανίποτη χαρά της ελπίδας του νέου χρόνου κάθε μέρα να τη βάζετε στη ζωή σας, να εναρμονιστείτε και να γίνετε ένα καλός, συγκερασμένο κλειδοκύμβανο στη μελωδία του Θεού που όλοι πιστεύετε. Να είστε καλά.